και να περάσουμε στο θέμα του αθλητικού συλλόγου. Δραστηριοποιούμαστε στο άθλημα του kickboxing από το 2014. Έχουμε όλες τις ηλικίες, από μικρούς αθλητές μέχρι και μεγάλους. Δηλαδή ηλικίες από 5 χρονών μέχρι όσο πάει, δεν έχουμε περιορισμό. Μέχρι 100. Πώς βλέπουν τα παιδιά το kickboxing, γιατί σίγουρα είναι ένα απαιτητικό άθλημα, θέλει σκληρή προπόνηση. Εγώ δηλαδή στο λίγο που το δοκίμασα είδα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει σχέση με το κλασικό, το box, ούτε κάποια άλλη πολεμική τέχνη, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Πες μου λίγο, πώς είναι η πρώτη επαφή με τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε. Καταρχήν, θέλω να πω ότι το άθλημα του kickboxing είναι μαχητικό άθλημα, που η καταγωγή του βρίσκεται στην ταϊλανδέζικη πυγμαχία. Συνδυάζει λακτίσματα, πόδια δηλαδή, από το ταϊκβοντό και από το καράτε, και χέρια, πυγμαχία, από την πυγμαχία. Από το boxing. Υπάρχει διαφορά το Thai boxing, να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει. Το Thai box είναι η ταϊλανδέζικη πυγμαχία. Αχα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, υπάρχουν όμως και διαφορές. Το ρωτάω αυτό για τα άτομα που δεν ξέρουν, υπάρχουν σίγουρα κάποιες διαφορές. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, όπως αγκώνες, γόνατα και διάφορα άλλα σημεία. Στην ουσία, για να το πούμε και απλά για τον πολύ απλό και καθημερινό κόσμο, είναι box με κλωτσιές. Κάπως έτσι, για να καταλάβουν λίγο έτσι και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, που δεν νομίζω να μην γνωρίζουν το άθλημα. Νομίζω ότι είναι διαδεδομένο. Είναι πολύ διαδεδομένο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το παρακολουθούμε και από τους αθλητικούς ομίλους και από τις διάφορες διοργανώσεις. Το βλέπουμε από την τηλεόραση. Έχει ανέβει πάρα πολύ και μέσα στις ταινίες και σε όλα αυτά. Είναι μια ιδιαίτερη πολεμική τέχνη που χρησιμοποιείται κατά κόρον. Και θέλω να μου πεις, έχετε περισσότερα αγόρια ή κορίτσια υπερισχύει το ανδρικό φύλλο, ή είναι λίγο βάρβαρο έτσι εισαγωγικά για τις γυναίκες? Είναι ανάμεικτο, δεν είναι καθόλου βάρβαρο για τις γυναίκες. Ίσα ίσα που για τις γυναίκες μαθαίνουν αυτοάμυνα, μαθαίνουν πειθαρχία, μαθαίνουν να ελέγχουν το σώμα τους, προάγει την υγεία γενικότερα και ψυχικά και σωματικά, και θα έλεγα ότι είναι ανάμεικτα τα τμήματα. Να περάσουμε λίγο στον αθλητή, στον Λαύρο. Λαύρο, καταρχήν πόσα χρόνια ασχολείσαι με το συγκεκριμένο άθλημα, αν ξεκίνησε από κάτι άλλο και αν είναι πολύ το θεωρούν επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο τελικά? Πιστεύω ότι ανάλογα με τους στόχους του καθενός. Δηλαδή μπορείς να προσέξεις. Οι δικοί σου στόχοι ποιοι είναι? Οι δικοί μου στόχοι είναι να κατεβαίνω σε αγώνες. Χρειάζεται σκληρή προπόνηση, σίγουρα. Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα κάνεις? Τουλάχιστον 4 ώρες. 4 ώρες κάθε μέρα? Ναι. Παναγία μου. Όπως είπαμε, πειθαρχία. Έτσι, πειθαρχία, αλλά ο Λαύρος όμως ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα για να λάβει μέρος και να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις. Έτσι, τώρα κάποιος που θέλει να το κάνει για εξάσκηση ή οι γυναίκες να το μάθουν αυτό, άμυνα, εννοείται ότι δεν θα κάνω 4 ώρες την ημέρα. Θα κάνω λιγότερο. Ανάλογα τους στόχους που έχει ο κάθε αθλητής. Πολύ ωραία. Γιάννη, θέλω λίγο να μου πεις για τις διακρίσεις του ομίλου σας. Οι αθλητές του συλλόγου μας έχουν συμμετάσχει σε πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Έχουν κατακτήσει δεύτερη θέση, πανελλήνιο τρίτη θέση, σε διασυλλογικά πρωταθλήματα πρώτες, δεύτερες και τρίτες θέσεις από το 2014 μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας λίγο για το διασυλλογικό πρωτάθλημα που είναι να διεξαχθεί στην Ηράκλεια, το Amphipolis Cup το 2, και θα συμμετάσχετε και εκεί. Την Κυριακή λοιπόν, αυτή την Κυριακή, 4 Δευτέρου, θα συμμετάσχουμε με 12 αθλητές στο Amphipolis Cup, στην Ηράκλεια Σερών. Αυτό το πρωτάθλημα γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, kickboxing, όπου αγωνίζονται διάφορα στυλ, γιατί στο kickbox δεν είναι μόνο ένα στυλ. Για πες μας, ποια είναι τα στυλ? Θα σας εξηγήσω. Έχουμε τα στυλ του τατάμι, τα στυλ του ring. Οι κατηγορίες είναι το full contact, το low kick, το K1 όπου έχει και γόνατα μέσα, και έχουμε το kick light, είναι αντίστοιχο του low kick, το semi ή point fighting που είναι με σημεία στο τατάμι, και το light, το αντίστοιχο του full στο ring. Έχουν πολλές διαφοροποιήσεις αυτά μεταξύ τους? Είναι τελείως διαφορετικά δηλαδή? Είναι η νοοτροπία λίγο διαφορετική και η προσέγγιση όσον αφορά την προπόνηση. Διότι σε ένα στυλ όπως είναι στο τατάμι το στυλ,
θα πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα. Δηλαδή, παίζουμε με σημεία. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας φόβος να κατέβει κάποιος αθλητής. Δεν χρειάζεται. Είναι για τους πρώτους αθλητές που κατεβαίνουν πρώτες φορές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αγωνιστική εμπειρία. Και να πούμε, Γιάννη, ότι συμμετείχατε και στο βίντεο φεστιβάλ. Δείχνετε το πάντα το κοινωνικό σας πρόσωπο και το βίντεο που είδαμε πριν όπως λέγει η Φωτεινή. Και δείχνετε πάντα και το κοινωνικό σας πρόσωπο σε κάθε εκδήλωση. Είναι χαρά μας και τιμή μας να συμμετάσχουμε στο Μπούντο Φέστιβαλ, όπως και φέτος και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές.